Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Μπορείς Μας Σώσεις και στο Blue Sky. Η γνωστή εκπομπή, η δική σας εκπομπή, το καταφύγιό σας, τώρα το λέμε που τα πράγματα είναι λίγο πιο ήρεμα. Μακάρι να μην δυσκολέψουν, αλλά εδώ να ξέρετε ότι στο δικό μου το πρόσωπο και εδώ στο Blue Sky, στη δική μου εκπομπή, θα μπορείτε να λέτε ό,τι πρόβλημα έχετε, όσο μπορούμε εμείς θα βοηθήσουμε. Η απάντηση που σας δίνουμε είναι μια τεκμηριωμένη απάντηση και όχι μια φιλοσοφία και το πώς βλέπουμε στα πράγματα. Η οικονομία, θα το δείτε, και από ό,τι είδατε και από τη δημοσκόπηση, αρχίζει και γίνεται το πρώτο θέμα. Και θα γίνει και το πρώτο θέμα και θα ξεχαστεί και μακάρι να ξεχαστεί η πανδημία υγείας με τον κορονοϊό. Μακάρι να ξεχαστεί και να μην ασχοληθεί κανένας μαζί, με αυτό το μαζί της. Όμως, με την οικονομία και με τα θέματα, με τα κόκκινα δάνεια, θα δείτε ότι θα είναι το πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις. Θα το δείτε. 2-11-18-60-001. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα, παρακαλώ πολύ, λίγο όσο μπορείτε να είσαστε πιο σύντομοι, λέτε το πρόβλημά σας, αν μπορούμε θα πάρετε την απάντηση αμέσως, αν δεν μπορούμε θα σας πούμε, θα το κοιτάξουμε. Και στο 2-10-49-64-69, εκεί παίρνετε ένα τηλέφωνο, είναι το τηλέφωνο του γραφείου. Το ένα είναι του καναλιού και το άλλο είναι του γραφείου. Το ξαναλέω, 2-11-18-60-001 είναι η εκπομπή που ελεύθερα, χωρίς να σας σταματάμε σε τίποτα, βγαίνετε, μιλάτε, λέτε την άποψή σας, το πρόβλημά σας σε οικονομικά θέματα και είμαστε εδώ να βοηθήσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσω κατευθείαν να παρουσιάσω την κυρία Βορδόνη. Καλησπέρα, κυρία Βορδόνη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ωραία. Ένα από τα πρώτα θέματα είναι τα χρήματα που οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι θα φέρουν στην Ελλάδα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι πολιτική και η άλλη είναι οικονομική. Θα ξεκινήσω με την πολιτική προσέγγιση. Σαν Γαβριλίος Χαλκιώτης, θα ήθελα κανένας υπερχρεωμένος Έλληνας να μην χρεωθεί έστω ακόμα ένα ευρώ. Αυτή είναι η δική μου η πολιτική προσέγγιση. Το ξαναλέω. Σαν Γαβριλίος Χαλκιώτης, σαν ένας απλός πολίτης, θα έλεγα ότι από τη στιγμή που έχουμε περάσει τόσο δύσκολα, θα ήθελα αυτά τα χρήματα να είναι όλα επιδοτήσεις. Να μην χρεωθεί τίποτα ο Έλληνας. Αυτό είναι το καλύτερο. Σαν οικονομικός σύμβουλος, θα βάλω τα εξής ερωτήματα. Πρώτο και βασικό ερώτημα. Πότε θα έρθουν αυτά τα χρήματα. Δεύτερον, ποιοι θα τα διαχειριστούν. Τρίτον, ποιες θα είναι οι προϋποθέσεις σε αυτούς που θα τα πάρουν. Και ευελπιστώ να τα πάρουν αυτά τα χρήματα όσο περισσότεροι επιχειρηματίες μπορούν. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι, κυρία Βορδόνη, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Οι Έλληνες, οι επιχειρηματίες, όταν θα έρθουν στο δικό μου το γραφείο, θα αφήσω την πολιτική προσέγγιση και θα κοιτάξω όσο μπορώ αυτά τα χρήματα να τα πάρουμε πιο έξυπνα και όσο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα, έτσι ώστε η επιχείρηση ή να πάρει μπρος ή να καλυτερεύσει ή να ξεπεράσει κάποια προβλήματα. Άρα, επειδή από εδώ και πέρα θα έχουμε τέτοια θέματα, τα οποία είτε θα είναι με φυσικό φάκελο, δηλαδή θα κάνουμε την αίτηση στο ίντερνετ και από εκεί και πέρα θα πρέπει να κάνουμε ένα interview, ένα τετατέτ στην τράπεζα. Εσείς ανεξάρτητα αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι το χρόνο, κάντε τις αιτήσεις, δηλώστε ποια τράπεζα θέλετε εσείς στην προτίμησή σας και από εκεί και πέρα ελάτε από το γραφείο να δούμε τα υπόλοιπα. Γιατί κάποια θα είναι με τραπεζικά κριτήρια, κάποια δεν θα είναι με τραπεζικά κριτήρια. Ελάτε να δούμε πόσο μπορούμε να πάρουμε τα δάνεια αυτά πιο γρήγορα, με τις καλύτερους όρους και τις καλύτερες συνθήκες. Μακάρι να μπορέσουν να πάρουν όλοι οι Έλληνες και να ξεπεραστούν κάποια οικονομικά προβλήματα που θέλουμε ή δεν θέλουμε, θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και μετά, μπορείς να το σώσεις. Νέα μεγάλη επιτυχία. Να την πω σιγά σιγά να την καταλάβει ο κόσμος, στις 200.000 ευρώ δάνειο, κούρεμα 80.000, με ακίνητη υπηρεσία αντικειμενικής 250-270.000 και επειδή στο σημείο που είναι τα ακίνητα κάνουν πάνω από 350.000. Το ξαναλέω να το καταλάβετε σιγά σιγά και να το αντιμετωπίσετε στο μυαλό σας και να καταλάβετε τι σας λέει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. 200.000 δάνειο, κούρεμα 80.000,
Σου λέει δεν είχε ακίνητη περιουσία. Με ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη από το δάνειο. Κατά πολύ. Με 250.000 αντικειμενική και με τιμή πιάτσας η εμπορική κατά εκτίμηση 300-350.000. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση το μπορείς να το σώσεις, κούρεψε 80.000 ευρώ στη σύμβαση αυτή και ακούστε και το άλλο και το ωραίο και άτοκα για ένα διάστημα του δανείου. Άτοκα μπορείς να το σώσεις, Γαβρίλος Χαλκιώτης και συνεργάτες. Ή να το πω ανάποδα. Μπορείς να το σώσεις συνεργάτες και Γαβρίλος Χαλκιώτης. Γιατί αν οι συνεργάτες του Γαβρίλου Χαλκιώτη και οι φίλοι του δεν δουλεύουν σωστά, τι να κάνει ο Γαβρίλος Χαλκιώτης. Είμαστε μια ομάδα και παλεύουμε με πιο δυνατούς από εμάς. Αλλά πολλές φορές εμείς έχουμε φέρει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Το ξαναλέω. 200.000 ευρώ το δάνειο, 80.000 το κούρεμα, η ακίνητη περιουσία ήταν πολύ μεγαλύτερη από το δάνειο. Και κατ' εκτίμηση αντικειμενικής αξίας και πιάτσας. Τώρα εσύ που με βλέπεις, τι πρέπει να κάνεις, 2-10-49-64-5-69, δηλώνεις την περίπτωσή σου, γιατί και αυτή η οικογένεια που ήρθε, υπήρχε κάποιες επιφυλάξεις, πώς θα το κάνουμε, τι θα το κάνουμε. Θα σου πω ότι είπα και σε αυτή την οικογένεια που είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή οικογένεια. Ξεκινάμε από το μηδέν και παλεύουμε με τα θηρία. 5, 10, 30, 40. Υπολογίστε και το άτοκο διάστημα. Μιλάμε για πάνω από 55% κούρεμα. Με μεγάλη ακίνητη περιουσία. Μπορείς να το σώσεις. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, αυτή η κυρία που ήρθε πρώτη. Πήρε ένα τηλέφωνο, έκλεισε ένα ραντεβού. Μας δήλωσε την υπόθεση αυτή. Τη μελετήσαμε και της είπαμε ελάτε να το παλέψουμε. 2-10-49-64-5-69. Αν σε ενδιαφέρει να σώσεις την περιουσία σου, πάρε την άποψή μας. Κυρία Βορδόνη, την ξέρετε την περίπτωση καλά. Τώρα, ειλικρινά, επειδή είναι πολύ μεγάλες οι διαγραφές και κάποιος άνθρωπος που μας παρακολουθεί μπορεί να θεωρεί ότι αυτά που λέμε, αν ισχύουν τελικά. Α, εδώ έχουμε και τις συμβάσεις εμείς. Φυσικά. Παίζουμε και στοιχήματα. Πάντα έχουμε αποδεικτικά στοιχεία και γενικότερα δεν είμαστε μόνο στο προφορικό και να λέμε και να τάζουμε πράγματα. Εμείς το αποδεικνύουμε γιατί πραγματικά υπάρχουν και συμβάσεις και αποφάσεις αντιδικαστικές. Δηλαδή όλα αυτά είναι χειροπιαστά πράγματα και μολονότι υπήρχε ο κορονοϊός. Τελικά έχουν αρχίσει και δημοσιεύονται οι αποφάσεις από τον νόμο Κατσέλη για δικαστήρια που μπορεί να έχουμε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και θα πω ότι είναι πάρα πολύ θετικά τα πράγματα. Να βγάλουμε λίγο τον κύριο Αντώνη και να συνεχίσετε. Καλησπέρα κύριε Αντώνη από τα Αναλιώσια. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, μ' ακούτε? Βεβαίως. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το λόγο που μου δίνετε και καλησπέρα και στους συνεργάτες σας και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Λοιπόν, καλησπέρα. Να είστε καλά κυρία μου και εσείς και για τους αγώνες που δίνετε. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο. Είμαι 28 ετών. Εγώ και ο Λαφαζάνης και άλλα 12 άτομα αγαπητέ φίλε, έχουμε δώσει αγώνες και είχαμε μπλοκάρει πολλούς πληστηριασμούς. Και το κράτος μας πάει, το τμήμα δημοκρατικού πολιτεύματος, μας πάει σε δίκες. Mm-hmm. Έχω 2 δίκες εγώ, 4 ο κύριος Λαφαζάνης, ο Παναγιώτης Πάπου και τα Υπουργεία και τα λοιπά και η κυρία Κωνσταντοπούλου που αγωνίζονται, με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς επειδή τους μπλοκάραμε αγαπητέ. Αυτό ήταν το ευχαριστώ του κράτους, εν πάση περιπτώσει, που μας πάει σε δίκες με ψευδείς κατηγορίες. Συναγωνιστές σας ήταν αυτοί, αριστεροί λέγεται. Βεβαίως. Ήταν ο Τσίπρας που έλεγε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη και έφερε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και των ξένων φαντς που σε 3 μήνες θα το ξαναδούμε το πρόβλημα αγαπητέ. Εμένα το σπίτι μου δεν κινδυνεύει. Ποτέ η οικογένειά μου δεν πήρε ποτέ μα ποτέ. Τα έχουμε ξεπληρώσει όλα μόνο για το αμάξι πήραμε. Τα ξεπληρώσαμε. Μάλιστα. Φυσικά υπάρχουν μπαταχτσίδες. Όμως υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι τρίτεκνοι που είναι στον δρόμο. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ρεύματα, νερό. Και ήμασταν εκεί πέρα και θα ξαναείμαστε. Μαυρομάτης Αντώνης λέγομαι. Βγαίνω και επώνυμα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και να σας πω και τι ετοιμάζουν τώρα τα ξένα φαντς, αγαπητέ. Η κυριότητα θα πηγαίνει στις τράπεζες και στα ξένα φαντς και θα δίνουν και από πάνω ενίκιο οι άνθρωποι ίδιοι και δεν θα ανήκει στο όνομά του στο σπίτι. Θα τα εξηγήσουμε, λίγο, γιατί είναι λίγο τεχνικά αυτά. Θα τα εξηγήσουμε. Ναι, και να πω, τέλος. Απλά δεν έχω άλλο χρόνο γιατί πρέπει να βγουν κι άλλοι. Ευχαριστώ, πέρασε το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς όχι μόνο τα ξέρουμε αυτά τα γεγονότα και παίρναμε και τις λύσεις από τον κύριο Στρατούλη
και τις βγάζαμε μέσα στο πάνελ και μας λέγανε ότι δεν γίνεται κανένας πληστηριασμός της κατοικίας και δείχναμε τις λίστες. Τώρα, εμείς εδώ γνωρίζουμε τα πράγματα, όμως έχουμε βγει μπροστά, προστατεύουμε με τεχνικά εργαλεία τους δανειολήπτες. Σίγουρα, αν εγώ ήμουνα αυτός που υποφάζει, αν ήμουν ένας υπουργός, αυτό που κάναμε για το φίλο μας ή ένας βουλευτής, αυτό που κάναμε για το φίλο μας και τη φίλη μας, θα ήθελα και θα το ζήταγα να γίνει για όλη την Ελλάδα. Μέχρι τότε όμως, εμείς παλεύουμε να φέρουμε τις λύσεις. Κύριε Βορτάνο, λόγω σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο. Σίγουρα. Για τη συμμετοχή του και σωστός για την τοποθέτησή του. Έτσι είναι, έχουν γίνει διώξεις τον κύριο Λαφαζάνη. Η πραγματικότητα λοιπόν. Και από, συγγνώμη, και από αριστερούς συναγωνιστές, φίλε μου, καλέ. Κοιτάξτε, είναι πραγματικότητα ότι εμείς αυτή τη στιγμή από εδώ που βρισκόμαστε προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους δανειολήπτες με τα εργαλεία, όπως είπατε πριν από λίγο. Δηλαδή, εγώ έχω κάποια νομικά εργαλεία. Τότε, μέχρι και κάποιο διάστημα, υπήρχε ο νόμος Κατσέλη. Ακόμη και σήμερα, όμως, επειδή υπάρχουν, θα πούμε, εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις εγκλωβισμένες, θα τις πω εγώ στον νόμο Κατσέλη, καλό θα είναι και εύχομαι αυτές να παραμείνουν όπως είναι, όχι εγκλωβισμένες, να προχωρήσουν για την εκδίκασή τους. Όσες τελικά είναι να κριθούν για το δικαστήριο και δεν προηγηθεί η διαπραγμάτευση. Απλά το τονίζω γιατί είναι σημαντικό τελικά να μην υπάρξει καμία απολύτως άλλη παρέμβαση. Και ειλικρινά να μην αλλοιωθεί το κομμάτι αυτό που εμείς γνωρίζουμε για τους πελάτες μας, ότι με ασφάλεια τον επόμενο χρόνο, τον μεθεπόμενο, υπάρχει ένα κρατήριο. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια σύγχυση και ακούγονται διάφορα πράγματα αυτή τη στιγμή, των τελευταίων δύο ημερών, ότι ενδεχομένως όλες αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις που πραγματικά έχουν μια προθεσμία τα επόμενα μπορεί 5 χρόνια, 10 χρόνια να εκδικαστούν, ότι μπορεί να πειραχτούν. Ειλικρινά νομίζω ότι θα είναι σύσσωμος ο νομικός κόσμος και θα αντιδράσει. Όχι μόνο ο νομικός κόσμος όμως και ο κόσμος των δικαστών και όχι μόνο κόσμος των δικαστών, οι σύλλογοι που εκπροσωμούν τους δικηγόρους θα πρέπει να πάρουν πλέον τη μάχη στα χέρια τους. Δεν επιτρέπεται να παρέμβει κανείς απολύτως ούτε τα ξαναφάντς και να αλλοιώσουν τα δικαστήρια που είναι να εκδικαστούν. Και αυτό έχει να κάνει, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι προς Θεού δεν πρέπει να πειραχτεί και να μην ανεχτούμε να πειραχτούν τα δικαστήρια που είναι ακόμη να γίνουν για τους ανθρώπους, τους υπόλοιπους, για τον νόμο Κατσέλη. Το λέω αυτό διότι ό,τι έγινε, έγινε. Η πλατφόρμα υπάρχει και τρέχει για το κομμάτι που πρέπει να τρέξει για όσους θέλουν να μπουν. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπω, αν δεν θέλω να μπω στην πλατφόρμα. Όπως δεν είναι υποχρεωτικό να μπω στον πελάτη μου που είναι στο νόμο Κατσέλη, βγες από τον νόμο Κατσέλη και μπες στην πλατφόρμα. Άρα λοιπόν, αφού έχω την επιλογή αυτή, θα παραμείνω στο νόμο Κατσέλη. Και αν θέλω, έχω δικαίωμα να κάνω διαπραγμάτευση. Άλλο λοιπόν έχω το δικαίωμα να επιλέξω εγώ και άλλο να μου το επιβάλλουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θεωρώ ότι δεν θα ανοιχτεί κανείς μας, όχι μόνο εγώ προσωπικά και άλλος κόσμος φυσικά, να πειραχτούν αυτές οι υποθέσεις. Καλά είναι τα κουρέματα, φυσικά και βοηθάμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά φυσικά έχουμε και δικαιώματα τα οποία πρέπει να τα υπερασπιζόμαστε και όχι μόνο για τον εαυτό μας, γιατί πρέπει να έχουμε και μια ηθική πάνω απ' όλα, αλλά για τους πελάτες μας τους ίδιους, κύριε Χαλκιώτη. Για τον άνθρωπο της καθημερινής αναφέρεστε για αυτή τη διαδικασία που λένε. Τώρα το είπατε πιο συγκεκριμένα εσείς. Απλά... Θα το εξηγήσω εγώ. Γιατί κυρία Βορδόνη, μιλάμε την ξύλινη γλώσσα. Δεν να σα πω κάτι. Θα διαφωνήσω για άλλη μια φορά μπροστά σας, μπροστά στην κάμερα. Εμείς οι δύο τι είμαστε, δύο μυρμήγκια. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Χρειάζεται ψυχή. Να πεις όχι. Είπε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όχι στους πληστηριασμούς. Ποιος άφησε τους πληστηριασμούς? Εγώ, εσείς. Ποιος, πότε έγιναν αυτά? Όχι, γι' αυτό το λόγο και έφτασε ο κύριος που βγήκε στη γραμμή προηγουμένως να πει και ναι, καλά κάναν, θα πω κύριε Χαλκιώτη. Έτσι. Όταν τελικά δεν υπάρχει κάποια αυτόματη προστασία ή καταργούμε τον νόμο Κατσέλη, αναγκάζονται κάποιοι άνθρωποι, απευθύνονται σε αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα, όπως βγήκε ο κύριος, για να κάνουν το αυτονόητο. Η γιαγιά και ο παππούς που μπορεί να έχει μια κύρια κατοικία και δεν μπορούσε να τη σώσει για 30.000 ευρώ και βγαίνει το σπίτι στο πληστηριασμό, απευθύνθηκε εκεί που απευθύνθηκε γιατί για να σώσει το σπίτι. Και καλά έκανε, θα πω εγώ. Όταν δεν μπορεί κάποιο άλλο να πάει να τη σώσει με άλλον νομικό τρόπο ή νομοθετικό τρόπο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να φύγει το σπιτάκι της γιαγιάς και του παππού στον πληστηριασμό. Όπως δεν πρέπει να επιτρέψει κανείς μας από αυτή τη στιγμή. Κανείς μας. Δεν με ενδιαφέρει τι πρεσβεύει ο καθένας πολιτικά. Μου είναι παγερά διάφορο. Δεν πρέπει να επιτραπεί επουδενή να φύγει η κύρια κατοικία ενός ανθρώπου και να πάει σε ξένο φαντ ιδιοκτησιακά. Είναι τουλάχιστον ανήκουστο, θα πω για να μην πω παράνομο ενδεχομένως. Και δεν ξέρω και αν το επιτρέπει ο νόμος μας, ο ελληνικός εδώ στη χώρα μας, κατά πόσο πρέπει να πάει ιδιοκτησιακά στο ξένο φαντ και να επιτρέπεται να χορηγείται και να παραμένω μέσα εγώ με ένα ενίκιο. Εσείς που μας βλέπετε τώρα και γενικά μας βλέπει όλη η Ελλάδα, μην νομίζετε ότι δεν έχετε συμμετοχή σε όλα αυτά που γίνονται. Έχεις μεγάλη, μεγάλη συμμετοχή. Γιατί κάθε 3 χρόνια, κάθε 4 χρόνια γίνονται, έχει μια διαδικασία που λέγεται εκλογές. Και ψηφίζεις και έβαλες εσύ κάποιους εκπρόσωπους. Αυτοί οι εκπρόσωποι δεν βάλανε μπροστά τα στοιχεία τους να πούνε όχι κύριε, θα δώσουμε παράταση στο νόμο. Και τώρα αυτά τα κουραφέξελα που ακούω εγώ ότι οι κακοπληρωτές
Εσύ που έχεις το τραπεζικό σύστημα στα χέρια και παίζεις το τραπεζικό σύστημα στα χέρια. Νωρίς άνοιξαμε αυτές τις συζητήσεις. Εγώ περίμενα να γίνουν κατά το Σεπτέμβριο. Αλλά όταν διαβάζω και το άθρο της Καθημερινής, που θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή εφημερίδα, και λέει ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αυτό είπε η κυρία Βορδόνη, το είπε με έναν ωραίο τρόπο νομικό. Θα το πω εγώ ξεκάθαρα. Λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Καθημερινής ότι όσοι έχουν να εκδικάσουν την οριστική τους θα δημιουργεί μια διαδικασία που εσύ ο ίδιος θα πρέπει να μπαίνεις μέσα και να καταθέτεις τα νέα στοιχεία. Και αν και εφόσον δεν τα καταθέσεις, έχει συνέπειες. Πού είναι η πολιτική βούληση όταν ήταν να δώσουμε ένα νέο στο νόμο Κατσέλη? Πού είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να σηκωθούν και να πούνε εμείς οι αριστεροί θα προστατεύσουμε τον κόσμο? Τίποτα. Γιατί καλά τα λέει η κυρία Βορδόνη, καλά τα λέει νομικά, αλλά υπάρχει και κάτι πάνω από την κυρία Βορδόνη, πολιτική βούληση. Μπαίνουμε στη Βουλή και ψηφίζουν τα πάντα και αλλάζουν τα πάντα. Διαλύσατε τον νόμο Κατσέλη, βγάλατε τα άθρα, το κάνατε, το φέρατε. Στο τέλος θα βγάλετε τους Έλληνες έξω. Θα μας βρείτε απέναντι. Για μας εδώ είναι πρώτα η Ελλάδα και οι Έλληνες, ξεκάθαρα. Αν βρείτε, το έχω πει χίλιες φορές, έναν Έλληνα που έχει κάνα 2 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα και του ζητάτε κανένα 500 το μήνα και δεν πληρώσει, κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι θέλετε. Όμως να φτωχοποιήσετε τους Έλληνες για να τους πάρει την περιουσία τους χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν. Και μην μου λέτε εμένα για το τραπεζικό σύστημα ότι χρειάζεται τα χρήματα, αφού το τραπεζικό σύστημα δεν τα πάρει τα λεφτά αυτά. Τα χρειάζεται ή δεν τα χρειάζεται? Και αν χρειάζεται το τραπεζικό σύστημα χρήματα, ο μόνος που μπορεί να δώσει περισσότερα χρήματα είναι ο Δανειολήπτης. Κανείς άλλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μακάρι η κυβέρνηση αυτή να φέρει πλαίσιο που να προστατεύει και να δίνει την ευκαιρία. Μακάρι. Αλλά μην τρελαθούμε τελείως τώρα. Μην ακούμε ιστορίες για γρίους. Έχει βγει μια εκπομπή εκεί, το μπορεί να το σώσει και παλεύουμε όλους και με όλα. Δύο άνθρωποι εκεί παλεύουν εκεί και 5 φίλοι που βοηθάνε να κάνουμε κουρέματα. Σας τα δείχνουμε, εμείς δεν το ξέρουμε το κούρεμα που έγινε. Για να καταλάβετε ότι υπάρχει ακόμα μια ελπίδα. Υπάρχει μια ελπίδα να πάρεις ένα τηλέφωνο, μπορεί να σου πούμε ναι, μπορεί να σου πούμε και όχι. Καμία διαπραγμάτευση δεν είναι σίγουρη, όλες από το μηδέν. Και θυμηθείτε και σας ξαναλέω, αυτή εδώ η εκπομπή θα είναι το καταφύγιό σας. Λοιπόν, 2-10-49-64-5-69, παίρνετε ένα τηλέφωνο και λέτε έχω αυτή την υπόθεση, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και διαδώστε το σε όλη την Ελλάδα, στους φίλους και στους γνωστούς σας. Έχω δείξει κουρέματα στα νησιά, στην επαρχία, στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η κατάσταση δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν είναι ότι καλύτερο. Την κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνατε, κύριε Χαλιτσιώτη? Έχω ξαναέρθει εγώ στο γραφείο σας με τον ανιψιό μου. Λέγομαι Δασκάλου Μαρία. Είμαι χείρος στρατιωτικού 15 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, είχα ένα δανειάκι, μικροδανειάκι από τον ΟΕΚ και με εμπέζουν εδώ και 2 έτη ότι θα πληρώσω μόνο 900 ευρώ για να διαγραφεί. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Ναι, θα έχουμε πει. Τι γίνεται, εγώ μπορώ να πάω εκεί να τους ενοχλήσω μόνο? Να πάτε, να πάτε, είσαστε πολύ ευγενικοί και αξιοπρεπείς, σας έχουν γνωρίσει και από κοντά. Να πάτε με αξιοπρέπεια και με ευγένεια, βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να πάτε και να κάνετε και να πάρετε τηλέφωνο για να μου πείτε και τι έγινε. Τη γνωστή ιστορία με τα δάνεια του ΟΕΚ, κυρία Βούλα. Και όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό. Και είναι και πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρει κάποια δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Μας πήρε ένας φίλος το πρωί που είχε έρθει παλιά από το γραφείο. Μα είναι τα πυρόπληκτα. Είναι πολλά δάνεια τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι τα χρωτικά δάνεια. Μιλάμε για ένα μεγάλο όγκο τραπεζικών δανείων που δεν ρυθμίζονται, κύριε Χαλκιώτη. Και το λέμε, μάλλον το λέμε εμείς απόψε το βράδυ, το έχουμε ξαναπεί. Δεν ξέρω, νομίζω δεν ακούγεται καθόλου αυτό. Είναι κοινό μυστικό. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη νομοθετική. Όπως δεν υπάρχει για τα δάνεια του Ελβετικού Φράγκου. Αλλά εκεί ας πούμε ότι κάτι γίνεται κάπως ως κατευθύνσεις. Κάνουμε κάτι κουρεματάκια. 10, 20, 30, 40, 50 κατά περίπτωση. Τελικά, ναι, κάτι κερδίζουν. Στα υπόλοιπα δάνεια δυστυχώς υπάρχει εκεί η χθίωση και δεν ρυθμίζονται. Αυτά. Είναι μπλοκαρισμένα και απλά αυτά ανεβαίνουν και τοκίζονται και υπάρχει μια υποψία ότι τα συγκεκριμένα δάνεια μπορεί να εκχωρηθούν τελικά στην εφορία, στο δημόσιο και να βεβαιωθεί εκεί η οφειλή και το χρέος. Οπότε εκεί αντιλαμβάνεστε, έχουν τελειώσει και 120 δόσεις, δεν ξέρω αν θα ξαναπανέλθουν ποτέ. Πρέπει να ξανάρθουν αυτές οι 120 δόσεις. Πρέπει ο Έλληνας να πάρει την ευκαιρία του. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παράδοση για τους Έλληνες. Και αν χωράει κι άλλος
να έρθει, αφού φτιαχτεί όλη η Ελλάδα, αφού όλοι οι Έλληνες μπορούν και πηγαίνουν στην Ομόνοια με την οικογένειά τους και τα παιδάκια τους και δεν φοβούνται αν θα γυρίσουν στο σπίτι. Σωστά. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και να γυρίσουν και αρτιμελείς και ολόκληρη. Και αρτιμελείς και με τα λεφτά στην τσέπη. Να λείπει και ένα μέλος. Εγώ ήμουν οικονομικός εξωματικός πριν πολλά χρόνια στο Μπάρι και οι τουρίστες, ό,τι στο καρέ αφήναν τις αλυσίδες τους, αφήναν τα ρολόγια τους, έλεγα τι γίνεται. Α, μου λέει δεν μπορεί να βγεις. Λέω γιατί. Γιατί μου λέει πέφτουν, σου τραβάνε τα ρούχα, σου σκίζουν. Λέω αποκλείεται. Έχει φτάσει αυτό το χάλι στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω την Ελλάδα πίσω. Θέλω την Ελλάδα που κοιμόμουν στο μπαλκόνι με ανοιχτές τις πόρτες. Που πηγαίναμε πόρτες στην πλάκα. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε γιατί αυτή η Ελλάδα μας αξίζει. Γιατί όταν εμείς φτιάχναμε τον Παρθενώνα, εσείς ήσασταν στις σπηλιές. Καλησπέρα, φίλε από το Μενίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καθηγητή Κωνσταντίνο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά αυτά τα κουρέματα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση να υπάρχουν αρκετά, να είναι αρκετά γαλαντόμες οι τράπεζες και να δίνουν κουρέματα. Με ακούτε, σωστά? Τελειώστε την ερώτησή σας. Ωραία. Φοβάστε ότι κάποια στιγμή θα χρειαστούν περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση ή ενδεχομένως να γίνουν κουρέματα καταθέσεων επειδή δεν γίνεται το bail-out πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όχι. Καθόλου. Πάντως γιατί αυτό... Ο κόσμος φοβάται προφανώς. Γιατί, ακούστε λίγο. Αυτά τα θέματα που θέσατε που είναι πολύ σοβαρά, εγώ θα πω ότι μία τράπεζα που κουρεύει 20.000 ευρώ κάθε 100, δηλαδή στις 200.000 εδώ κουρέψαμε 40%. Οι τράπεζες δεν είναι γαλαντόμες, γίνεται σκληρή διαπραγμάτευση και μάχη. Στο 40% λοιπόν θα πάρει η τράπεζα 120 από τον πελάτη μου. Από το φάρμακο θα πάρει 2-3%. Άρα στο 2-3% δεν έχει πρόβλημα και έχει πρόβλημα στο μεγαλύτερο ποσό. Απεναντίας θα έλεγα εγώ ότι με τη δικιά μας συμμετοχή και με τους Έλληνες δίπλα μας που πληρώνουν περισσότερα χρήματα, βοηθάμε οι τράπεζες να μην χρειαστούν άλλα χρήματα. Έχουμε χορτάσει αυτό το παραμύθι, οι τράπεζες θα χρειαστούν χρήματα. Φτάνει, δηλαδή, ειλικρινά συναχωριέμαι, μήπως πρέπει να κάνουμε. Δεν με φτιάχνει στο φίλο μου που μας πήρε τηλέφωνο και μας τιμή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ειλικρινά συναχωριέμαι, μήπως πρέπει να ξεκινήσουμε και μια διαδικασία να κάνουμε έρανο για τις τράπεζες, να τις βοηθήσουμε τις τράπεζες. Οι Έλληνες έχουν πάρα πολλά λεφτά να βοηθήσουν τις τράπεζες. Εγώ λέω το εξής. Εγώ λέω ότι θέλω ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, γιατί είναι ισχυρή η οικονομία με ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Αλλά κανένα τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να είναι ισχυρό, άμα δεν έχει δίπλα δανειολήπτες. Για παράδειγμα, αυτά τα δάνεια τώρα που βγάζουν, γιατί δεν πάνε οι τράπεζες να τα δώσουν στα funds? Γιατί? Και ψάχνουν με διαφημίσεις να βρουν τους δανειολήπτες. Γιατί? Γιατί ο καλύτερος πελάτης για την τράπεζα είναι ο δανειολήπτης. Ποιος δανειολήπτης? Αυτός που θέλει να πληρώσει, να κάνει μια τίμια συμφωνία. Γιατί με ένα οραματιστής μου και δάσκαλός μου είναι ο ΝΑΣ που έλεγε για τη βέλτιστη συμφωνία. Αυτή τη βέλτιστη συμφωνία εγώ πιστεύω και προσπαθώ κάθε μέρα να γίνει για τους δανειολήπτες. Και απέναντίας πιστεύω ότι οι τράπεζες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μα κανένα πρόβλημα. Έχουν αρκετά χρήματα. Καλησπέρα, κυρία Γεωργία. Οι Έλληνες έχουν πρόβλημα που φτωχοποιούνται καθημερινά. Παρακαλώ. Καλησπέρα, τι κάνετε? Υπομονή. Καλά είσαστε? Καλά εσείς, πέστε μας. Ακούστε με, η κόρη μου είχε πάρει, έχουν περάσει ήδη 20 χρόνια, είχε πάρει ένα δάνειο από το ΕΚ. Ήταν παντρεμένη και το είχαν πάρει αρχές δανείο αυτό, ναι. Ότι θα, για να το φτιάξουν το σπίτι, να το τελειώσουν, να μπουν μέσα. Δεν είχαν παιδιά τίποτα. Μετά ακολουθήσανε δύο παιδιά. Η δόση αυτή ήταν 9.000 ευρώ που πήρανε. Ένα ποσό ήταν μετόχους και ένα ποσό ήταν άτοχο. Λοιπόν, δεν το πλήρωσε κανένας. Όταν χωρίσανε το σπίτι αυτό, το μπήκε στο όνομα του παιδιού, στο κοριτσάκι. Έφυγε από τον πατέρα, έφυγε από το... Εγώ το είχα γράψει εξ αδιαιρέτου στην κόρη μου, που το φτιάξανε και οι δυο. Όταν χωρίσανε όμως, το σπίτι αυτό το δάνειο δεν το πλήρωσε κανένας. Το κοριτσάκι το είχε πάρει από 8 χρονών το σπίτι. Πηγαίνουνε σχολείο, ήταν δύο τα παιδιά που φύλαξα εγώ, πηγαίνανε, εγώ τα μεγάλωσα. Γιατί καταλήψανε και τα παιδιά τους.
Η γιαγιά τα μεγάλωσα. Ωραία. Και να... το σπίτι αυτό δεν το πλήρωσε κανένας. Ούτε έχει φανερωθεί κανένας στην τράπεζα. Ήταν το μισό της τράπεζας και το μισό του ΕΚ. Δεν φανερώθηκε κανένας να πληρώσει. Το κοριτσάκι είναι τώρα τελειώνει το λύκειο. Το αγοράκι είναι πιο μικρό. Ωραία. Τι θα κάνουμε την περίπτωση. Θα το χάσουμε. Να μιλήσουμε, να μιλήσουμε, να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μιλήσουμε. Λοιπόν, και ρωτώ εγώ. Ο συνταξίουχος που παίρνει 3.000 και τώρα παίρνει 800 στάρικα. Τι έγινε με αυτόν. Ο ναυτικός που έπαιρνε και κάτι δώρα, Χριστούγεννα και Πάσχα. Τι έγινε με αυτόν. Έχω βαρεθεί να ακούω ότι οι τράπεζες θα κινδυνεύσουν. Έχω βαρεθεί. Εγώ σέβομαι και εκτιμώ όλο το τραπεζικό σύστημα και το θέλω δίπλα μου, το θέλω να είναι αξιοκρατικό και να κάνει σωστές αξιολογήσεις. Αλλά για όλα αυτά τα δάνεια που έχετε δώσει, για όλα, μα για όλα, υπήρχε ένα αριθμό που λεγόταν scoring. Πηγαίνατε και αξιολογούσατε και λέγατε κιόλας, δώσ' μας και 120-150 ευρώ έξοδα φακέλου αξιολόγησης. Άρα εσείς κρίνατε ότι ο Γαβρίλος ο Χαλκίδης μπορεί να πάρει 100.000. Και να πω λοιπόν κι εγώ ότι πέσατε έξω κι εσείς και έπεσε και ο πελάτης ο Μανάβης. Ο Μανάβης πρέπει να ξέρει οικονομία. Σίγουρα ξέρει οικονομία ο Μανάβης, ο άνθρωπος που τελειώσει το δημοτικό. Ενώ δεν ξέρετε εσείς που είσαστε στις τράπεζες και αξιολογείτε, ξέρει ο καθημερινός ο άνθρωπος, ο βιοπαλαιστής, ο άνεργος, ο εξαρτημένος, αποφαθείς, κατηγορείς, όλοι αυτοί ξέρουν οικονομία και δεν ξέρετε εσείς στις τράπεζες. Να το πούμε ότι φταίμε και οι δύο. Δεν πρέπει να μοιράσουμε τη ζημιά. Αυτό λέω, να μοιραστεί η ζημιά. Και όχι να βάλουμε τον Έλληνα κάτω και να τον πλακώνουμε στις οικονομικές φάπες και στο τέλος να του πούμε πέρασε και έξω από το σπίτι σου για να μπει κάποιος άλλος. Όχι, σε αυτό εμείς είμαστε κόντρα. Και θα προσπαθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με όποια δύναμη έχουμε, δεν είμαστε κάτι ιδιαίτερο, μια απλή εκπομπή είμαστε, που την αγαπάει πάρα πολύ όμως ο κόσμος, με νομικές διαδικασίες, με εξωδικαστικές διαδικασίες, με τραπεζικές διαδικασίες, να βάλουμε φρένο και αν μπορούμε να κάνουμε και ένα κούρεμα. Κοιτάξτε, να κάνουμε ένα. Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο, επειδή έχουν ακουστεί και διάφορα τώρα από τους ακροατές τουλάχιστον που μας παρακολουθούν. Δεν θεωρώ εγώ προσωπικά ότι είναι από μόνες τους, θα το τονίσω από μόνες τους γαλαντόμες οι τράπεζες. Αντιθέτως, είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και μεγάλης, θα λέγαω όχι απλώς μεγάλης διαπραγμάτευσης, σκληρής διαπραγμάτευσης. Η οποιαδήποτε απομείωση που υπάρχει στο οποιοδήποτε δάνειο, από στεγαστικό μέχρι επιχειρηματικό, μέχρι καταναλωτικό, μέχρι οποιοδήποτε μορφή δάνειο, διότι μην ξεχνάμε ακόμα και τα καταναλωτικά, δεν μας τα κουρεύουν χατηρικά, διότι όταν βλέπουν και περιουσίες, εκεί μπαίνουν σε άλλες διαδικασίες. Απλά λίγο να προσαφηνίσουμε στον κύριο που πήρε προηγουμένως ότι ναι, το αν κάνουν τα κουρέματα ή όχι είναι ένα άλλο κομμάτι και δεν είναι αυτοβούλος οι τράπεζες προσφέρουν τα κουρέματα, γιατί διαφορετικά θα είχαμε ουρές τώρα στα πιστωτικά ιδρύματα απ' έξω. Πρώτον. Και δεύτερον, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο επικίνδυνο το να υπάρχουν τα κουρέματα. Το αντίθετο θα πω. Έχουν αποποινικοποιηθεί οι ευθύνες των διευθυντών των τραπεζών και όχι μόνο των διοικήσεων. Άρα λοιπόν επιτρέπεται να προβαίνουν στις διαγραφές των οφειλών των ανθρώπων, εφόσον βέβαια υποθέτει διαπραγμάτευση, σκληρή και φάκελο και δικαιολογικά αυτά εννοούνται αυτονόητα. Άρα λοιπόν, για να μην μπερδέψουμε το κοινό μας παρακολουθεί. Εμείς δεν συντασσόμαθε ότι δηλαδή είναι αυτοβούλος η απομείωση των οφειλών. Όπως επίσης δεν συνταθόμεθα ότι δηλαδή τελικά υπάρχει κίνδυνος προς Θεού αν τελικά εμείς πετύχουμε σαν γραφείο ένα κούρεμα τα 300 χιλιάρικα τα κάνουμε 100, ότι τα 200 χιλιάρικα θα απομειστεί ο ελληνικός λαός και θα χάσει τις καταθέσεις τους. Φυσικά και δεν πρέπει να κινδυνολογούμε, γιατί είναι σαν να λέμε στους Έλληνες σήμερα, αύριο το πρωί σηκωθείτε και πηγαίνετε σηκώστε όλα τα λεφτά της τράπεζας. Προσοχή εδώ πέρα. Μα να πω και κάτι άλλο. Αφού το δέρνα πουλήσει το 2%, ίσα πρέπει το κράτος και η τράπεζα να μας φέρει και ένα μετάλλιο και να πει μπράβο κύριε Χαλκιώτη, μπράβο κυρία Βορδόνη, που αντί να πάρετε 20.000 έδωσε ο πελάτης 120. Γιατί είπατε εύστοχα προηγουμένως ο ίδιος, πολύ εύστοχα σαν απάντηση, ότι τα δάνεια πώς θα χορηγούμε σήμερα και ξεκινάμε και δίνουμε δάνεια καινούργια στεγαστικά. Δηλαδή κινδυνεύει ο Έλληνας καταθέτης που έχει π.χ. ένα λογαριασμό να χάσει τα χρήματά του, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, εμείς είμαστε πάντα με τους Έλληνες, είμαστε πάντα με τους δανειολήπτες και πιστεύουμε ότι έχουν δίκιο και δεν έχουν κανένα πρόβλημα οι τράπεζες να χάσουν χρήματα, γιατί έτσι αλλιώς θα ξεπουλάνε στο 1-2%. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ κύριε Βορδόνη σε εσάς. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που όλοι μαζί εμείς θα προσπαθούμε να πετύχουμε κουρέματα κόντρα στις τράπεζες που δεν κόβουν ούτε ένα ευρώ. Θέλω πίσω την Ελλάδα, θέλω πίσω τους Έλληνες μονιασμένοι και με λιγότερα χρέη. Πολλές φορές μπορούμε να στεναχωρούμε και κάποιους που ενδεχομένως έχουν μια άλλη προσέγγιση. Σεβαστό, αγαπάμε όλο τον κόσμο, αλλά πρώτα η Ελλάδα, πρώτα Έλληνες, γιατί θέλουμε και το αύριο της Ελλάδος να μεγαλώσουν τα παιδιά μας, εγώ δεν έχω, τα παιδιά σας, σε ένα ελληνικό περιβάλλον και να μιλάμε όλοι ελληνικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.